Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Δεν έχω ετοιμαστεί ακόμα, δεν έχω ντυθεί. Το σημερινό βίντεο είναι outfit of the week, ρούχα, outfit που έχω κάνει όλη την εβδομάδα, χρωματικούς συνδυασμούς και τα ρούχα πώς τα έχω φορέσει. Άλλα είναι απλά, άλλα είναι για βραδινή έξοδο, άλλα είναι απλά για καφεδάκι ή για ψώνια. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο. Πρώτα όμως θα σας δείξω δύο φορέματα που πήρα από το Mermelade Clothing Bar. Είναι ένα κατάστημα, υπάρχει και ιντερνετικό, οπότε μπορείτε να ψωνίσετε και online και έχει πολύ καλές προσφορές, ιδίως σε αυτό το διάστημα. Τα δύο φορέματα που έχω πάρει εγώ υπάρχουν ακόμα, απλά όχι σε όλα τα χρώματα. Το κατάστημα αυτό συνήθως δεν έχει ρούχα τα οποία επιλέγω εγώ να ψωνίζω, δεν έχει τόσο κλασικά ρούχα. Έχει πιο μοντέρνα και ίσως πιο νεανικά. Αυτά που επέλεξα εγώ είναι δύο φορέματα σε κόκκινους χρωματισμούς. Εν τω μεταξύ, η σακούλα τους μυρίζει φράουλα, γλυκό, κάτι τέτοιο. Το πρώτο φόρεμα που πήρα είναι αυτό εδώ το κόκκινο που θα σας δείξω εδώ πίσω. Και είναι αυτό εδώ. Το συγκεκριμένο φόρεμα θα το δείτε φορεμένο και σε outfit αργότερα, γιατί το φόρεσα ένα βράδυ που βγήκα έξω. Και είναι αρκετά μακρύ, είναι κάτω από το γόνατο και έχει όλη την πλάτη από έξω. Είναι πολύ καλά ραμμένο και δεν πίστευα πραγματικά ότι με την τιμή, 20 ευρώ κάνει το κάθε φόρεμα, δεν πίστευα ότι με την τιμή αυτή θα πάρω ένα πιο φόρεμα. Έχει αυτές εδώ τις ραφές, έχει και τα μαξιλαράκια για ενίσχυση, δεν είναι διαφανή. Και το δεύτερο φόρεμα είναι σε μπουργκούντι χρώμα που, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ στη μόδα. Σας βάζω και αυτό να το δείτε εδώ δίπλα πώς φαίνεται στο μοντέλο. Και είναι με τον ένα νόμο έξω και το άλλο έχει φαρδί μανίκι, το οποίο έχει σκίσιμο έτσι για όταν λυγίζουμε το χέρι μας να φαίνεται το χέρι μας. Και αυτό είναι κάτω από το γόνατο, είναι midi και έχει σκίσιμο στο πλάι. Το άλλο έχει σκίσιμο από πίσω, θα το δείτε και στη φωτογραφία. Και φερμουάρ από πίσω. Είναι πολύ σταθερό το ύφασμα, είναι διπλό το ύφασμα και αυτό 20 ευρώ το έχει προσφορά. Αν σας αρέσει κάτι τέτοιο, πάτε να το τσεκάρετε και πάμε να ξεκινήσουμε outfit of the week. Ετοιμάστηκα για να πάω για ποτάκι, είναι Σάββατο, έχω βάλει το φόρεμα που σας έδειξα, το κόκκινο, έχω πάρει την τσάντα μου τη δερμάτινη τη Ralph Lauren. Κοσμήματα έχω βάλει διάφορα χρυσά και μποτάκια, τα δερμάτινα τα γκες, τα είχα πάρει πέρυσι, είναι πάρα πολύ άνετα, κροκό, το κροκό είναι πάντα στη μόδα. Το φόρεμα θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ άνετο, έχω βάλει χρυσά κοσμήματα αλλά και κάποια στρασάκια, κοτσίδα τα μαλλιά μου και μακιγιάζ έχω κάνει απλά eyeliner, τη βάση μου περιποιημένη και ένα ροζ κοκκινοπό κραγιονάκι. Επόμενο outfit, πολύ πολύ απλό. Έχω πάει στο γυμναστήριο, έχω βάλει το μπλε, το κολάν που σας είχα δείξει από τίμου, πολύ άνετο, όταν υδρώνει στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, ένα μπουστάκι γκρι και ένα μπλουσάκι γκρι για να είμαι έτσι άνετη και να νιώθω και καλά, τσάντα κουβαλάω πάντα το sac voyage της Under Armour, με βολεύει πάρα πολύ γιατί μπορώ να βάλω και τον μπουφάν μέσα όταν το βάζω στο ντουλαπάκι. Και είναι πολύ πολύ ζεστό τελικά αυτό το μπουφάν, αν και δεν είναι πουπουλένιο, αλλά είναι τέλειο. Και αυτό είναι το outfit που πάω συνήθως στο γυμναστήριο. Και τα παπούτσια, τα ροζ, τα Under Armour. Επόμενο outfit είναι αυτό εδώ. Ετοιμάζομαι να πάω κάτω στο κέντρο για ένα καφεδάκι και να δω και λίγο στην αγορά τι υπάρχει, γιατί είναι η σεζόν τώρα που αλλάζει και αρχίζουμε και θέλουμε και κανένα σακάκι και κανένα μπουφανάκι, λίγο κρυώνουμε, λίγο και όχι. Οπότε για να μην κρυώσω έβαλα αυτό το ζακετάκι το οποίο είναι Guess και είναι κασμιρένιο. Μπλουζάκι έχω βάλει αυτό, το έχω πάρει από Τίμου, σας το έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο. Και παντελόνι, αυτό εδώ το οποίο είναι με τσάκιση μπροστά, το είχα πάρει πέρυσι από H&M, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα αυτά τα παντελόνια, γενικά με τις τσακίσεις και τις πιέτες, είναι πάντα στη μόδα, δεν χάνουν ποτέ. Έχω πάρει και σε άλλο χρώμα, ένα έτσι πιο φυστική και τα πρασινοπά, οι πρασινοπές οι αποχρώσεις είναι φέτος στη μόδα και τα έχω συνδυάσει με kitten heel
Και αυτά τα έχω πάρει από H&M και μου αρέσουν γιατί είναι υφασμάτινα και κάνουν κάτι σαν κόμπους. Ακόμα δεν φοράμε καλτσούλες ή καλτσόν. Νομίζω δεν θα κρυώσω και έχω βάλει την τσάντα μου αυτή, την Calvin Klein, που είναι cream. Είπα λίγο να ντυθώ σε πιο ανοιχτόχρωμους συνδυασμούς, γιατί ο καιρός είναι καλός και έχω βάλει αυτά εδώ τα γυαλιά. Τα μαλλιά μου τα έχω αφήσει ελεύθερα. Κοσμήματα και τα σχετικά δεν έχω βάλει τίποτα. Σχετικά είμαι απλή, γιατί πάω απλά στο κέντρο, δεν θα κάνω κάτι το ιδιαίτερο. Επόμενο outfit είναι αυτό. Θα πάω μια βόλτα στην οικογένειά μου και επέλεξα να βάλω κάτι έτσι πιο ρομαντικό. Έβαλα ένα φορεματάκι το οποίο είναι με κέντημα. Έχω δει διάφορες φωτογραφίες στο Pinterest, το οποίο είναι εμπνευσμένο αυτό το outfit, με φορεματάκια και από πάνω pullover. Το pullover το έχω κουμπώσει με αυτόν τον τρόπο, με έναν έτσι ιδιαίτερο τρόπο ώστε να κάτσει κοντό από μπροστά και πιο μακρύ από πίσω. Έχω αφήσει τα μανικάκια λίγο να φαίνονται έξω. Τα μαλλιά μου τα έχω κάνει ελαφρώς μπούκλες, κυματιστά βασικά. Το φορεματάκι αυτό είναι έτσι εδώ μπροστά. Το μπλουζάκι δεν θα βάλω σακάκι από πάνω ή κάτι, γιατί είναι ήδη αρκετά ζεστό. Αν ζεσταθώ στο σπίτι, στην οικογένειά μου θα το βγάλω. Και τσάντα έχω βάλει αυτή την Guess. Είναι μικρούλα. Και επειδή ήθελα να πάρω κάποια πραγματάκια μαζί μου, επέλεξα να πάρω αυτή την τσάντα για να ταιριάζει λίγο με το outfit. Έχω φορέσει τις μπότες που σας είχα δείξει. Έχω βάλει καλτσούλες μέχρι λίγο κάτω από το γόνατο. Αυτό είναι το outfit. Μακιγιάζ δεν έχω κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Έχω βάλει ένα απαλό ροζ κραγιονάκι, eyeliner. Έχω κάνει όμως και τα κοψίματά μου εδώ πέρα. Επόμενο outfit είναι αυτό εδώ. Πηγαίνω στη δουλειά, είναι αρκετά πρωί και το πρωί έχει έτσι λίγο κρυό, οπότε έβαλα αυτή τη ζακέτα που είναι αρκετά χοντρή. Την είχα πάρει πέρυσι από H&M και βλέπω ότι υπάρχει ακόμα. Είναι πολύ χοντρή και έχει έτσι πολύ ωραία πλέξη. Έχει και αυτά εδώ τα όμορφα κουμπάκια που γενικά τη στολίζουν και μπορεί να φορεθεί και για τη δουλειά όπως τη φοράω εγώ, μπορεί να φορεθεί και για βράδυ. Και από μέσα έχω βάλει ένα μπλε παντελόνι, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά, γιατί είναι και λίγο έτσι σκοτεινός ο καιρός. Ένα μπλε παντελόνι μίου μίου και μία δερμάτινη ζώνη. Και από πάνω ένα άσπρο πουκάμισο Tommy Hilfiger, βαμβακερό, έτσι για να είναι άνετο. Δεν είναι μεσάτο, κάθεται λίγο έτσι φαρδί. Και για τσάντα κρατάω αυτήν εδώ την τσάντα, την Calvin Klein shopping bag, που με βολεύει πολύ για να βάζω μέσα και τα πράγματα της δουλειάς μου. Τα μαλλιά τα έχω πιάσει απλά μισά-μισά και έχω φορέσει τα Tommy Hilfiger, τα γυαλιά μου αυτά. Αυτό είναι το outfit. Επόμενο outfit, αρκετά απλό αλλά με μία δόση styling. Το Tommy Hilfiger το πουκάμισο το έχω βάλει μισό μέσα μισό έξω. Του Amua τζινάκι, δερμάτινη ζώνη και ένα pullover το οποίο να φαίνεται και λίγο το μανικάκι του. Αυτά ήταν τα outfit που είχα να σας δείξω. Να περνάτε καλά και να προσέχετε.